Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η δακοκτονία στη Μεσσηνία. Ο πρώτος γενικός ψεκασμός έχει ολοκληρωθεί στο 85% των περιοχών στις οποίες εκτελείται το πρόγραμμα και τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει σε κάποια ακόμη χωριά της Ενδοχώρας και της Άνω Μεσσηνίας. Σε κάποιες από τις παραλιακές περιοχές έχει μάλιστα γίνει και δεύτερος γενικός ψεκασμός, μιας και λόγω του μικροκλίματος που επικρατεί σε κάποιες τοπικές κοινότητες υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης πληθυσμού του εντόμου που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες της περίοδου που διανύουμε δεν ευνοούν τις αναπαραγωγικές δυνατότητες του εντόμου. Ωστόσο, εκεί που το μικροκλίμα επιτρέπει τη δημιουργία συνθήκων ευνοϊκών για το έντομο, υπάρχουν θέματα και τα οποία καλούμεθα να τα αντιμετωπίσουμε μέσα του προγράμματος των δωρηματικών ψεκασμών. Ο Γεωπόνος και Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας τόνισε πως για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στο νομό πρέπει να στηριχθούν διαφορετικές καλλιέργειες. Εκτός από την ελιά και το λάδι, θα πρέπει να στηριχθεί η καλλιέργεια της σικιάς, η παραγωγή του φιστικιού αλλά ακόμη και του ρυζιού στην Μεσσηνία. Νομίζω ότι στη Μεσσηνία θα πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω οι βασικές καλλιέργειες της περιοχής. Να εκμεταλλευτούμε τα συγκρατικά πλεονεκτήματα που μας δίνουν οι περιοχές, την υψηλή ποιότητα κυρίως των ελοκομικών προϊόντων, τα πολύ ισχυρά brand name που έχουμε και στην Ελιά Καλαμών και στο ΠΟΠ Ελαιόλαδο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση που απαιτείται στις υπηρεσίες που στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί να μην υποστηρίζει σε στελεχειακό δυναμικό τις δομές εκείνες, οι οποίες είναι δομές κατεξοχήν υποστηρικτικές της πρωτογενούς παραγωγής. Δεν μπορεί η γεωργική έρευνα εφαρμοσμένη να μην υποστηριχθεί. Δεν μπορεί τα Ινστιτούτα που κάποτε, εδώ στην Καλαμότα είχαμε το Ινστιτούτο Ελέας, που ήταν ένα υπόδειγμα και σήμερα να λειτουργεί με 2-3 άτομα προσωπικό. Όταν η πολιτεία, όπως τόνισε ο κύριος Κυριακόπουλος, επικαλείται την πρωτογενή παραγωγή ως απάντηση στην οικονομική κρίση, πρέπει να υποστηριχθούν οι υπηρεσίες, η έρευνα και η γεωργική εκπαίδευση για να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός ανάπτυξης.